Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Το Ανατολικά της Δύσης είναι μια συλλογή διηγημάτων του Βούλγαρου Μιροσλάβ Πένκοφ. 8 ιστορίες γραμμένες σε πρώτο πρόσωπο που στέκονται στο μετέχμιο ανάμεσα στα Βαλκάνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε, ο ίδιος ο συγγραφέας, γεννημένος μόλις το 1982, γράφει στα αγγλικά, αφού ζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από το 2001, όπου σπούδασε ψυχολογία και δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Άρκανσο. Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Τέξας. Το Ανατολικά της Δύσης μεταφράστηκε σε 11 γλώσσες και επενέθηκε για τη διαισθητικότητα, το χιούμορ, την ιστορική και κοινωνική του οπτική. Το καυτό θέμα της εθνικής ταυτότητας και του εθνικού αφηγήματος προσεγγίζεται μέσα από τη ζωή, τον έρωτα και τα όνειρα των πρωταγωνιστών κάθε ιστορίας. Η ιδιαίτερα προσεγμένη μετάφραση του βιβλίου από τον Άκη Παπαντώνη φέρνουν τον αναγνώστη πολύ κοντά. Εκεί, στην Κήτη του ποταμού, που από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να χωρίσει ανθρώπους, κουλτούρες και πραγματικότητες. Όταν το μετέφρασα, η σχέση με το βιβλίο ήταν αιτητή. Από τη μία το γνώρισα γραμμένο στα αγγλικά ως αναγνώστης και ταυτίστηκα με το βαλκανικό χρώμα το οποίο είχε κάθε μία από τις 8 αφηγήσεις του βιβλίου. Από την άλλη μπόρεσα να συντονιστώ με τον τρόπο και με τη σκοπιά από την οποία έγραφε ο ίδιος ο συγγραφέας. Μεγαλωμένος στα Βαλκάνια, έφυγε αρκετά νωρίς για να πάει να σπουδάσει στην Αμερική, στο Άρκανσο, όπως και ο ήρωας των διηγημάτων του, και φτάνοντας εκεί αποφάσισε να γράψει στα αγγλικά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα νήματα που συνδέουν εμένα, ας πούμε, ως μεταφραστή και το ίδιο το βιβλίο είναι περισσότερα από όσα ενδεχομένως φανταζόμουν στην αρχή. Το βιβλίο το διάβασα κάποια στιγμή στις αρχές του 2008 και το ξαναέπιασα για να το μεταφράσω χρόνια αργότερα και κοιτάζοντάς το πια από άλλη σκοπιά, θέλοντας λοιπόν να μεταφράσω τη γλώσσα, τη στίξη και τις αναπνοές των 8 αυτών ιστοριών στα ελληνικά. Αυτό το οποίο κατάφερα να διαπιστώσω είναι ότι υπήρχαν πολλές συγγένειες εν τέλει ανάμεσα στη γραφή μου και στη γραφή του Πένκο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν καταφέρει να μπλέξει σε αυτά τα 8 διηγήματα μια σειρά από αφηγήσεις που είτε αφορούν ιστορίες που έχουν λάβει χώρα αμοιβώς στα Βαλκάνια, δηλαδή ιστορίες από ήρωες οι οποίοι έχουν ζήσει τις δεκαετίες του 80 και 90 στη Βουλγαρία, είτε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική και ταξιδεύουν πίσω στη Βουλγαρία για να επιστρέψουν για τον ένα ή τον άλλο λόγο στην Αμερική. Κάθε ένας από αυτούς τους ήρωες, είτε ένας ήρωας που δεν έχει ποτέ αφήσει πίσω του την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την Βαλκανική Χερσόνησο, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει μπρος πίσω πάνω από τον Ατλαντικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν διχασμένοι, ζουν ανάμεσα σε δύο ταυτότητες, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, ανάμεσα σε δύο γλώσσες πολύ συχνά, ανάμεσα σε δύο μεριές, σε δύο όχθες του ίδιου ποταμού, που θα ήθελαν πάρα πολύ είτε να μείνουν εκεί, είτε να μπορούν να τον διασχίσουν με μεγάλη ευχαίρεια κάθε φορά. Και αν είναι κάτι που αυτό το βιβλίο κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι ότι χρησιμοποιεί ένα σκοτεινό και αρκετά δεικτικό κατά τόπους χιούμορ, για να μιλήσει για πράγματα τα οποία δεν είναι ελαφρά, για πράγματα που πολλές φορές είναι κοινός τόπος, ειδικά σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη όπως είναι αυτή που πιέζουμε τώρα, και να τα φωτίσει με ένα λίγο διαφορετικό φως. Ο Πένκοφ είναι από τους λίγους βούλγαρους συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, και αν μη τι άλλο, αξίζει τον κόπο κανείς να γύρει στη γραφή του και να δει αυτό το βαλκανικό χρώμα, μια αφήγηση η οποία όμως δεν είναι folklore, είναι μια αφήγηση με πολύ μεγαλύτερες πνοές. Το Ανατολικά της Δύσης του Μιροσλάβ Πένκοφ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση του Άκη Παπαντώνη. Σε δική του μετάφραση θα διαβάσουμε σύντομα και το πολύ αναμενόμενο μυθιστόρημα του Πένκοφ, το Βουνό των Πελαργών. Ο Άκης Παπαντώνης είναι μοριακός βιολόγος και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Το πρώτο του βιβλίο, η νουβέλα «Καριότυπος», τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού «Διαβάζω».